σημαντική κατασκευή που κάνουμε εδώ πέρα είναι ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος προκειμένου να στεγάσει τις δραστηριότητες του Δημοτικού Σχολείου του Σάνδρου. Η έναρξή του έγινε τον Ιούλιο του 2021 με την κατεδάφιση του παλιού του υπάρχοντος κτηρίου, το οποίο είχε και προβλήματα κατασκευής. Αυτό το νέο κτίριο που θα κατασκευαστεί, τα δύο κτίρια τα οποία ενώνονται μεταξύ τους, είναι δεκαθέσιο, αλλά μπορεί να γίνει λειτουργικό διότι του και το δεκαθέσια, δηλαδή 12 αίθουσες. Τώρα οι δραστηριότητες του σχολείου φιλοξενούνται στο υπάρχον παλιό κτίριο που υπάρχει, το οποίο έχει και υπόγειο, αλλά οι αίθουσες δεν επαρκούν, οπότε αναγκαστικά έχουν προσθεθεί εδώ και καιρό τρεις λιόμενες κατασκευές, οι οποίες δεν προϋποθέτουν τα μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά που χρειάζονται. Οπότε αναγκαστικά κτηριακά κατασκευάζουμε σύγχρονες αίθουσες με θέρμανση και ψύξη. Κατασκευάζουμε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, τα οποία είναι πληροφορικής και άλλων ενεργειών που θα αποφασιστούν από το σχολείο. Το σχολείο έχει προσβασιμότητα για όλα τα αμαία. Έχει εστιατόριο, έχει χώρο συνάθρησης των παιδιών. Το τεύουν πράγμα είναι η ασφάλεια και η προστασία των μαθητών σε αυτό. Αλλάζουν οι περιβάλλοντες χώροι, χρησιμοποιείται αρκετό πράσινο και δίνεται μια άλλη μορφή πλέον στην εκπαίδευση στο νησί, η οποία απαιτείται κιόλας, διότι δεν γίνεται να έχουμε εκπαίδευση σε λιόμενα και δεν γίνεται να έχουμε εκπαίδευση σε χώρους οι οποίοι δεν μπορεί να κατοικήσουν οι μαθητές. Το αμφιθέατρο και τα εργαστήρια διδασκαλίας και η βιβλιοθήκη θα βρίσκονται στο υπάρχον κτίριο, το παλιό, το οποίο βρίσκεται μπροστά, αυτό που στεγάζονται τώρα τα παιδιά. Το παλιό κτίριο θα γίνει ριζική ανακαίνιση σε ολοκλήρωση από την αρχή. Θα λαχτούν όλα τα κουφώματα, θα λαχτούν σε εγκαταστάσεις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές, θα αφαιρεθούν σαφρά στοιχεία τα οποία δημιουργούν κάποια επικινδυνότητα στο χώρο που θα στεγάζονται τα παιδιά. Το υπόγειο του και αυτό, όλο το υπόγειο θα φτιαχτεί, θα μονωθεί και έχουν εγκαταστάσεις, λέβητες και όλα αυτά. Υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Για λόγους ασφαλείας, οι αίθουσες διδασκαλίας δεν θα πάνε από τριπτά μαρμαροκονιάματα. Γίνονται με εμφανή μπετό, ώστε να υπάρχει ασφάλεια των μαθητών. Τα υπόλοιπα, τα δύο καινούργια κτίρια θα στεγάζουν 12 αίθουσες διδασκαλίας μαζί με τα βεσέ τους, των παιδιών, ξεχωριστά από τα βεσέ των καθηγητών, ενώ στον ένα όροφο θα περιλαμβάνει μόνο τα γραφεία των καθηγητών, τις γραμματείες και τις αίθουσες συνελεύσεων των καθηγητών. Ο καθένας θα έχει το χώρο του και ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά, σαν εκπαιδευτικός και σαν μαθητής. Από εκεί και πέρα το έργο αυτό προχωράει πολύ γρήγορους ρυθμούς και με τη βοήθεια κυρίως των πολιτών της Σάνδρου, οι οποίοι καταλαβαίνουν την ταλαιπωρία τους για όλη αυτή τη μετακίνηση υλικών και εργατών και φασαρίας. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε το σκοπό μας και θα έχουμε ένα καινούριο υπερσύγχρονο δημοτικό σχολείο. Τον Ιούλιο του 2023 ευελπιστούμε να το έχουμε παραδοτέω στα χέρια των δημοτών του Σάνδρου. Το σημαντικό είναι να βασιστούμε στην εκπαίδευση των παιδιών, ώστε τα παιδιά να μπορούν να είναι η βάση για το μέλλον της Σάνδρου.